Και οι πληροφορίες λένε, και πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου, ότι η Αθήνα σχεδιάζει η Αδαμαντία να θέσει το θέμα αυτό στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και παίρνοντας το νήμα ουσιαστικά, Λίνα, από αυτό που ζητάτε ακριβώς με τον Παντελή Βαλασόπουλο, ήταν ξεκάθαρος και κάθετος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μερνάκης, πριν από λίγο, είπε ότι δεν ισχύει ότι θα επιστρέψουν πολλοί μετανάστες εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Μάλιστα, χαρακτήρισε τα σενάρια περί επιστροφής δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στην Ελλάδα ότι βρίσκονται εκτός πραγματικότητας. Και είπε ότι θα τηρηθούν όσα προβλέπονται και τα όσα έχει συμβληθεί σε αντίστοιχες συνθήκες και στη χώρα μας και για την μετακίνηση των όσων έχουν άσυλο, όπως και οι υπόλοιπες προβλέψεις τις οποίες πρόσκειται η χώρα μας στις αντίστοιχες συνθήκες. Μάλιστα, διαμηνεί η Αθήνα πως τηρούμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, ότι ουσιαστικά πλέον δεν έχουμε τόσες πολλές εκκρεμείς αιτήσεις ασύλων, δεν στηβάζονται και αντίστοιχα δεν στηβάζονται και οι μετανάστες στη χώρα μας, και ότι η Ελλάδα δεν θα υιοθετήσει, δεν θα κάνει ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό ή γερμανικό, ενδεχομένως δικό της πρόβλημα και θέμα. Μάλιστα, από την κυβέρνηση βλέπουμε ότι υπάρχουν και δημοσιεύονται και συγκεκριμένα νούμερα, δηλαδή ότι το Δεκέμβριο του 2019 οι μετανάστες που είχαμε στην χώρα μας ήταν 92.833 και σήμερα έχουν μειωθεί, είναι 21.245, και γι' αυτό το λόγο τουλάχιστον πλευρά της κυβέρνησης υποστηρίζεται ότι όποιοι θέλουν να αναγάγουν το ζήτημα αυτό σε ένα μείζον πολιτικό ή αντιπολιτευόμενο ζήτημα, ότι κάνουν λάθος και εξυπηρετούν δικές τους σκοπιμότητες και συμφέροντα. Τώρα, να σου πω, Λίνα, επίσης, ότι αυτό που διαμηνύεται από την Αθήνα είναι ότι θα τηρηθεί και η νέα συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν οποιασδήποτε αλλαγές. Άλλωστε, μείζον θέμα στην Ελλάδα δεν είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως χαρακτηριστικά είπες, τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η διάσκεψη που βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ωστόσο, και ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Ελλάδας ότι δεν δέχεται τις μονομερείς αυτές αντιρρήσεις και μη τήρηση ουσιαστικά της συνθήκης Σέγγεν. Με τη χώρα μας να επιμένει σε έναν δίκαιο καταμερισμό των βαρών για το μεταναστευτικό, θα τα θέσει όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Να δούμε και τη δήλωση που θα κάνει σε λίγη ώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από τη Γερμανία. Θα πάρουμε σίγουρα κλίμα των προθέσεων. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα, Αδαμαντία.